Σας για την ειρήνη. Όλο και οτεύω και όλο λέω τέρμα, δεν αντέχω άλλο, θα ποθάνω και ξανά από την αρχή. Το εργαστήρι της ειρήνης λειτουργεί και ως καταφύγιο. Ιδεών. Και ιδεών. Ναι, ιδεών, ναι, γιατί άλλωστε μόνο αυτές μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα σήμερα. Δεν είναι για το πόλεμο, δεν είναι για την ειρήνη. Θα το χάσουμε στο τέλος ό,τι χρόνια χτίσαμε και τα χείλη μας θα σβήσουν που μ' αυτά μιλήσαμε. Θα το χάσουμε στο τέλος ό,τι χρόνια χτίσαμε. Κύριοι μας θα σβήσουν που μ' αυτά μιλήσαμε.
θάνατο δεν είναι για τη ζήση. Είναι όπου τελειώσαμε, ό,τι δεν έχει αρχίσει. Δεν είναι για το θάνατο, δεν είναι για τη ζήση. Θα το χάσουμε στο τέλος, ό,τι χρόνια χτίσαμε. Και τα χείλη μας θα σβήσουν που μ' αυτά μιλήσαμε. Θα το χάσουμε στο τέλος, ό,τι χρόνια χτίσαμε. Και τα χείλη μας θα σβήσουν που μ' αυτά μιλήσαμε. Ας Μαρία, και για τον Πρόεδρο. Για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την ιδιαίτερη πατρίδα της. Δεν έχω δει άνθρωπο να αγαπάει τόσο πολύ τον τόπο του όσο η Μαρία. Γι' αυτό και άραξε εδώ. Γι' αυτό και έκτισε αυτό το ωραίο δημιούργημα. Και γι' αυτό θα μείνει η μνήμη της όχι μόνο στην περιφέρεια όπως είπε ο Πρόεδρος, αλλά και γενικότερα σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λιγάκι σπάνιο πράγμα, λιγάκι πολύ σπάνιο πράγμα. Ας ελπίσουμε πως θα βρεθούν άνθρωποι να την ειδηθούν σε άλλους τομείς, ανάλογους. Η τέχνη της Μαρίας, τη ζωγραφική, επίσης, είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν μοιάζει με τους άλλους ζωγράφους. Έχει μια σφραγίδα δική της, έναν τρόπο δικό της, να εκφράζει τα συναισθήματά της μέσω των έργων της. Δεν το έχουν συνήθως. Κάνουνε μανιέρα. Η Μαρία δεν αρνιέται το ρεαλισμό. Μέσα από το ρεαλισμό, μέσα στο ρεαλισμό της, ενυπάρχει η μεγάλη, πλήρης και αέναη ανθρώπινη αγωνία και ο πόνος. Γιατί και η Μαρία πονάει. Είμαι βέβαιος πως τα χαρούμενα βήματά της, τα χαρούμενα βλέμματά της, τα χαρούμενα λόγια της κρύβουν και ένα πολύ βαθύ πόνο. Πιστεύω ότι ο πόνος αυτός προέρχεται από την αγωνία της για μια ειρηνική, για μια άνετη, για μια ανθρωπινή ζωή. Το δείξε και το δείχνει κάθε μέρα. Και η χειρονομία της αυτή να κληροδοτήσει αυτό το δημιούργημά της στον τόπο της είναι απόδειξη σε αυτό που λέω. Τη στήγω βαθιά το χέρι, δυνατά, απέραντη φιλία και αγάπη, και την παρακαλώ να δεχτεί το σεβασμό μου και την παραπέρα φιλία μου. Είπαν ψέματα